Πίσω μου εδώ πάνω, αυτό το ύψωμα, λέγεται Λόκμα. Και εδώ ήταν το Γενικό Αρχηγείο του Δημοκρατικού Στρατού τις μέρες των τελικών μαχών. Όταν ξεκίνησαν τον Αύγουστο 49 τελικές μάχες, η καθοδήγηση της μάχης γινόταν από εδώ. Πίσω από αυτές τις πλαγιές που είναι πίσω σας, ήταν η έδρα της 10ης μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού, δηλαδή η μεραρχία που έλεγχε τα υψώματα που είναι στο βουνό που είναι πίσω μας, το οποίο είναι η Μπέλα Βόδα, καλό νερό, ή Βαρνούντας, και δεξιά είναι το Λέσιτς και τα άλλα υψώματά του, να μην πούμε όλα τα ονόματα των υψωμάτων της δεξιάς. Το μέτωπο ήταν δηλαδή πίσω μας στην κορυφογραμμή των τελικών μάχων. Εδώ όμως δεν ήρθαμε για τις μάχες για αυτές, ήρθαμε να μιλήσουμε για την Πρέσπα. Όπως λέγαμε και για τα χωριά του Γράμμου χτες στην ξενάγηση, ισχύει το ίδιο και στο πολλαπλάσιο για τα χωριά της Πρέσπας. Όλος ο κάμπος κάτω, και όταν αναφερόμαστε σε αυτά με στρατιωτικούς όρους, μιλάμε και για τα χωριά που περάσαμε εδώ στη Ρεματιά και πιο πίσω ακόμα, στα Κορέστια, δηλαδή μια ευρύτερη περιοχή, η οποία ήταν ελεύθερη περιοχή σε όλη τη δεκαετία του 40-49. Δηλαδή και στην περίοδο της διπλής κατοχής, 41-44, και στο 46-49, εδώ εξουσία είχε το κόμμα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Αυτά τα χωριά έχουν παίξει τεράστιο ρόλο, και ειδικά τα χωριά της Πρέσπας, τόσο στη συντήρηση, ενώ καλλιεργούσαν την τροφή του Δημοκρατικού Στρατού, όσο και στην ένταξή τους, την ένταξη μαχητών δηλαδή, στο Δημοκρατικό Στρατό. Από τον καιρό της πρώτης κατοχής ακόμα, εδώ πέρα πάνω λειτουργούσαν κάποια προπλάσματα λαϊκής εξουσίας, καμία σχέση με αυτή που λέμε στο πρόγραμμά μας σήμερα, έτσι, αλλά σαφώς μια πραγματικότητα εντελώς διαφορετική από αυτή που επικρατούσε στην περιοχή πριν εκλεγούνε λαϊκά συμβούλια, χωριό το χωριό, πριν εκλεγούνε λαϊκές επιτροπές, φτιαχτήκαν τα λαϊκά δικαστήρια, φτιαχτήκαν σχολεία στα οποία διδασκόταν και η γλώσσα των ντόπιων, η Σλαβομακεδόνικη. Υπήρχε μια άλλη πραγματικότητα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα χωριό είχε δύο βόδια, ένα ζευγάρι δηλαδή. Και ένα άλλο χωριό δεν είχε. Αποφάσισε το χωριό η συνέλευση ότι αύριο θα πάμε από την πύλη στο Βροντερό να οργώσουμε. Αυτή ήταν η πραγματικότητα που ζούσαν οι άνθρωποι στην περίοδο της λαϊκής εξουσίας. Βάλτε εισαγωγικά, λέω την φράση, είναι προπλάσματα μιας λαϊκής εξουσίας όπως την βλέπαν οι σύντροφοι εκείνη την περίοδο. Αυτή είναι η μεγάλη σημασία που παίζουν αυτά τα χωριά εδώ στην περιοχή. Στα μέρη που είναι απέναντι, κάτω από τα χιονισμένα που θα πάμε σε λίγο, θα το δούμε από κοντά, ήταν η έδρα της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης σε κάποιες καλύβες μέσα στην Ρεματιά. Πιο πίσω είναι ο Πυξός, θα φτάσουμε, αν τα χέρια μας επιτρέψουν δηλαδή, εκεί που έγινε η συνδιάσκεψη των γυναικών την άνοιξη του 1949. Μαζευτήκαν οι γυναίκες από όλη την Ελλάδα, πορείες δηλαδή δύο μηνών για να φτάσουν στο Καρπενήσι εδώ πάνω. Τα έχουμε αναλύσει αυτά, έχουν περιγραφεί πολύ καλά. Θα πάμε, υπάρχει και ένα μνημείο που έχουμε στήσει για την συνδιάσκεψη της ΒΡΕΓ. Αυτά τα λίγα για τώρα, δεν θα πούμε για μάχες δηλαδή και τα λοιπά. Ήθελα πιο πολύ να ξέρετε ότι εδώ είμαστε σε κρίσιμο σημείο. Ο Αφιένας που είναι πίσω σας ακριβώς, στην Μπέλα Βόδα, έχει περίπου άθικτα, είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο βλέπουμε οχυρά, αυτά που έχετε δει στις φωτογραφίες του Μουσούρη, που είναι οχυρά με 7, 8, 9, 10 κορμούς, σειρές δηλαδή, άπαρτα, είναι περίπου άθικτα σε αυτό τον Αφιένα πάνω. Όσοι έχουν σχέση με ορειβασία θα το περπατήσουν. Εδώ πάλι που είμαστε, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, στις ελληνικές μάχες, στις 10 Αυγούστου, δηλαδή 10, 11, 12 Αυγούστου 49, έγινε και το πέρασμα. Είχαμε πει το πρωί στο Μαλιμάδι ότι ένα κομμάτι των δυνάμεων περάσανε από τη Ρεματιά, από το Λέσι της Κρυσταλλοπηγή, και πήγαν Αλβανοί και πήγαν ένα άλλο κομμάτι, το κομμάτι ήταν στα υψώματα αυτά δηλαδή, πέρασε από αυτό τον Αφιένα, κατέβηκε στη λίμνη, πέρασε δεξιά ανάμεσα στις δύο λίμνες. Τότε το, σήμερα είναι ένα πλάτωμα μεγάλο, τότε το πλάτωμα ήταν περίπου 2 με 3 μέτρα. Και από εκεί περάσανε προς την Αλβανία και συνεχίσανε, λέω ξανά, στις τελικές μάχες του Γράμμου. Εδώ, εκείνες τις μέρες, έγινε κυριολεκτικά σφαγή. Οι περιγραφές μιλάνε για το αίμα της Πρέσπας, το βαμμένο κόκκινο από τους αεροπορικούς οργανισμούς, δηλαδή η μανία τότε του αστικού στρατού να τους προλάβω, γιατί το θέμα τους ήταν αυτό. Δεν θέλανε απλά να νικήσουν στρατιωτικά, θέλανε να εξοντωθεί ο Δημοκρατικός Στρατός. Και με αυτή την έννοια, το ότι έπεσε εκεί πέρα μέσα ήταν
απίθανο σε επίπεδο βομβών. Και μια και τα λέω όλα λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα συμπληρωματικό. Πίσω από εδώ ακριβώς, πώς είμαστε δηλαδή, ήταν ένα από τα κεντρικά νοσοκομεία του Δημοκρατικού Στρατού και ακόμα πιο πίσω δύο αυχένες, όλες οι ρεματιές, όταν θα περνάμε σε λίγο στο δεξί μας χέρι, ό,τι βλέπουμε σε ρεματιά, ήταν οι κεντρικές αποθήκες του Δημοκρατικού Στρατού. Όλα αυτά έχουν σηματοδοτηθεί, έχουν ανοιχτεί δηλαδή, είναι επισκέψιμα. Πάμε προς το μουσείο.